Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα Σάββατο 21 Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Και πάμε να δούμε τα θέματά μας. Σε έξαρση βρίσκονται αυτή την εποχή οι αλλεργίες όλων των ειδών. Ο νομίετρος ΕΡΟΝ κύριος Αναστάσιος Αναστασιάδης ανέφερε τα κύρια συμπτώματα. Είναι αναπνευστικά προβλήματα και καταρροή μύτης και ματιών. Σε έξαρση βρίσκονται αυτή την εποχή αλλεργίες. Τα κύρια συμπτώματα είναι αναπνευστικά προβλήματα και καταρροή μύτης και ματιών. Ξέρουμε τώρα την άνοιξη υπάρχει μια μεγάλη ανθοφορία. Τα φυτά ανθοφορούν και μέσω και των αέριδων που υπάρχουν την άνοιξη. Κυκλοφορεί πολύ η γύρη και ο καθένας μπορεί να παρουσιάσει και όλοι μας λίγο πολύ έχουμε κάποια έτσι συμπτώματα έντονα αυτή την εποχή. Κυρίως τα συμπτώματα που εμφανίζονται για την εποχική έτσι, αλλεργία είναι συμπτώματα από το αναπνευστικό και από τα μάτια. Κυρίως ερυθρότητα στα μάτια, καταρροή, τρέχουν τα μάτια, φαγούρα στα μάτια μας. Στη μύτη μας έχουμε μπουκώματα, καταρροή της μύτης, δακρύρια από τα μάτια, μπουκώματα από τη μύτη, φτερνίσματα που είναι χαρακτηριστικό και μπορούμε να έχουμε και αναπνευστικά προβλήματα σε περίπτωση που κάποιος έχει πιο έντονες αλλεργίες, μπορεί να παρουσιαστεί ως και δύσπνης σε κάποιες καταστάσεις. Κυρίως αυτά είναι της εποχής της αλλεργίας. Βέβαια, υπάρχουν πολλά είδη αλλεργιών που εμφανίζονται σε διαφορετικά άτομα και απαιτούν ειδική αντιμετώπιση. Αλλεργία πρόκειται, όταν μιλάμε για αλλεργία, πρόκειται για μια μη φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού όταν είναι σε επαφή με διάφορες ουσίες που ονομάζουμε αυτές τις ουσίες αλλεργιογόνα. Τα αλλεργιογόνα αυτές τις ουσίες έρχονται στον οργανισμό είτε από το δέρμα μας, είτε από τη μύτη μας, είτε από το στόμα μας έρχονται σε επαφή. Τώρα, αναλόγως την αλλεργία, έχουμε διάφορα είδη αλλεργίας. Έχουμε, ας πούμε, την τροφική αλλεργία, που κυρίως όταν υπάρχουν τροφικές αλλεργίες, όπως μπορώ να αναφέρω παραδείγματα, αλλεργίες στους ξηρούς καρπούς, που είναι πιο σημαντικοί, ψάρι, φράουλες, γαλακτομικά, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν συμπτώματα κυρίως από το γαστρεντερικό, διάρρειες, εμετούς ή και σοβαρότερες καταστάσεις. Ακόμα και ένα αλλεργικό σοκ. Είναι η τροφική αλλεργία. Είναι αλλεργίες από το αναπνευστικό. Υπάρχουν αλλεργίες από το δέρμα. Υπάρχουν αλλεργίες φαρμακευτικές, σε διάφορα φάρμακα. Υπάρχουν αλλεργίες από τη μέλισσα, από τη σφίγγα. Και το αλλεργικό σοκ. Ένα είδος αλλεργίας. Το οποίο κυρίως αλλεργικό σοκ είναι η κατάσταση αυτή που φοβόμαστε όλοι. Που μπορεί να επιφέρει και θανάτους σε σπάνιες περιπτώσεις όμως, το τονίζω εδώ. Κυρίως αλλεργικό σοκ μπορεί να προέλθει από τσίμπημα, από μέλισσα, από σφίγγα. Και από ξηρούς καρπούς, κυρίως του φιστίκη. Είναι σπάνιες περιπτώσεις όμως και αν υπέρθει αλλεργικό σοκ η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Κυρίως τα συμπτώματα που εμφανίζονται είναι ίδιμα στο λάριγγα, αναπνευστική δυσχέρεια, δυσκολία στην αναπνοή, πέφτει η πίεση, ταχυπνία, ταχυκαρδία και μπορεί να επιφέρει και το θάνατο σε σπάνιες περιπτώσεις. Η αντιμετώπιση των αλλεργιών εξαρτάται από την εικόνα του ασθενούς και γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό. Η αντιμετώπιση κυρίως εξαρτάται πάντα από την εικόνα. Όταν έχουμε αλλεργίες ήπιες, τα πράγματα είναι εύκολα συνήθως εκεί. Πάντα όμως θα πρέπει να είμαστε σε συνόηση με τον γιατρό μας. Πάντα να ενημερώνομαστε από τον γιατρό για τις θεραπείες ή χρειάζεται αντιμετώπιση. Όταν υπάρχουν ήπιες αλλεργίες, εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντισταμινικά, κυρίως τοπικά και από το στόμα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κορτιζονούχα δερματικά, τοπικά και από το στόμα πάλι. Σε περιπτώσεις αναπνευστικής δυσχέρειας κτλ. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και αναπνευστικά. Τώρα, σε περιπτώσεις αλλεργικού σοκ, εκεί, είπαμε, εκεί χρειάζεται γρήγορη και άμεση αντιμετώπιση, χρειάζεται αδρεναλίνη, χρειάζεται κορτιζόνη ενδομικά συνήθως και γρήγορη αντιμετώπιση συνήθως σε νοσοκομείο ή σε κέντρο υγείας. Τώρα, σε χρόνιες αλλεργίες, όταν υπάρχουν χρόνιες αλλεργίες που ταλαιπωρούν τον ασθενή, εκεί οι αλλεργιολόγοι κυρίως εφαρμόζουν διάφορες άνοσοθεραπείες, στις οποίες σιγά-σιγά σταδιακά διώχνουν την αλλεργία και αποκλιμακώνεται όλη η κατάσταση. Αλλά θέλει χρόνο εκεί και χρειάζεται θεραπεία που γίνεται μακροχρόνια και συνήθως στοιχίζει αρκετά. Αυτό που χρειάζεται πάντως σε κάθε περίπτωση είναι υπομονή. Αυτή την εποχή είναι έντονη η έξαρση, χρειάζεται υπομονή και όλα νομίζω θα πάνε καλά. Χρειάζεται υπομονή και να ενημερώνει τον γιατρό τους και αναλόγως να χρησιμοποιούν διάφορες θεραπείες. Επίσης, καλό θα είναι τα σπίτια να τα αερίζουμε κυρίως πρωινές ώρες, γιατί τα αλλεργιογόνα συνήθως με τον άνεμο, όταν φυσάει άνεμος κυρίως μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εισέρχονται μέσα στα σπίτια πιο εύκολα τα αλλεργιογόνα. Όσο μπορούμε να τα αποφεύγουμε, αν και η γύρη δεν μπορεί εύκολα να αποφευθεί, έτσι όπου και να πας δεν μπορείς να αποφύγεις, αλλά τέλος πάντων όσο μπορούμε να τα αποφεύγουμε. Τώρα, σε περιπτώσεις άλλης αλλεργίας, τροφικής κτλ., αποφεύγουμε το αλλεργιογόνο και αναλόγως κινούμαστε σε κάθε περίπτωση σε συνόηση με τον γιατρό τι μπορούμε να εφαρμόσουμε κάποια θεραπεία. Παρουσίαση των βιβλίων τους έκαναν σήμερα στην πόλη των Σερών
ο γνωστού φήμης μάγειρας Ηλίας Μαμαλάκης και ο καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας. Στην εκδήλωση έδωσαν τον παρόν πλήθος κόσμου. Εκδήλωση για την παρουσίαση των βιβλίων του Δημήτρη Κουρέτα και του Ηλία Μαμαλάκη πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 12 το μεσημέρι στο καφέ Αμάν, στο πεζόδρομο της Χατζιακόβου. Όλος ο πεζόδρομος πλημμύρισε με κόσμο που βρέθηκε για να παρακολουθήσουν την παρουσίαση. Τα βιβλία που παρουσιάστηκαν ήταν «Τρώμε και ομορφαίνουμε», «Οι αναμνήσεις ενός μαγειριστή», «Διαλυματική νηστεία και αποφυγή νόσων», «Η Μύρτης και η Μελόπιτα», «Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά». Κανονίσαμε μία παρουσίαση 5 βιβλίων, εκ των οποίων το ένα το έχω γράψει μαζί με το φίλο μου, τον καθηγητή, τον Δημήτρη τον Κουρέτα, που λέγεται «Τρώμε και ομορφαίνουμε» και είναι ένα βιβλίο που αφορά την ελληνική διατροφή και την ελληνική μαγειρική. Ο Δημήτρης θα παρουσιάσει το βιβλίο του για τη διαλυματική νηστεία και εγώ θα έχω ένα αρχαιόφιλο βιβλίο που διηγείται τη μία ιστορία στην αρχαία Αθήνα και το τελευταίο μου που είναι «Τα απομνημονέματα ενός μαγειριστή» που είναι ένα βιβλίο αισιοδοξίας και ανατροπής. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Στο πέρασμα θα περνάει κόσμος, θα ακούει, θα μιλάει, θα ζητάει. Είναι πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Ο κύριος Μαμαλάκης σχολίασε τη διατροφή των Ελλήνων. Η Ελλάδα στην επαρχία τρώει σωστά. Πολύ σωστότερα από ό,τι τρώνε τα μεγάλα αστικά κέντρα. Κάθε χρόνος που περνάει γίνονται όλο και λίγο καλύτερα. Μαζεύουμε τη σπατάλη, λιγότερα σκουπίδια και μαγειρικές θα έλεγα πολλές φορές λίγο εύκολες, γιατί και τώρα οι κυρίες και οι νοικοκυρές δουλεύουν για να μπορεί να έχει ένα εισόδημα το σπίτι και δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο να ασχοληθούν με τη μαγειρική. Τέλος έδωσε συμβουλή στις μαγείρισες και τους μάγειρες. Η μαμά μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και λίγα χρόνια έλεγε «απ' όλα και λίγο». Δηλαδή δεν πρέπει να αποκλείσεις από τη διατροφή σου απολύτως τίποτα, αλλά να έχεις ποσότητες τέτοιες που να μην είναι υπερβολικές. Και λαδερά θα φάμε και λίγο ψαράκι θα φάμε και κρέας θα φάμε και κοτόπουλο και τυρί και αυγά και απ' όλα. Με μια ποικιλία. Κοιτάξτε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη και εκδήλωση, δεν θα την έλεγα εκδήλωση, είναι μια κουβέντα εδώ στο δρόμο με τον κόσμο. Ξέρετε, αυτού του τύπου η προσέγγιση μπορεί στην Ελλάδα να μην είναι τόσο δημοφιλής, αλλά έχει αρχίσει σε πάρα πολλά μέρη και γίνεται για να προσεγγίσει τον κόσμο με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο χαλαρό. Θα μιλήσουμε με τον Ηλία τον Μαμαλάκη και με τον συντονισμό της κυρίας Γιανελέν βασικά για τα βιβλία μας που έχουμε βγάλει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως θα μιλήσουμε για την ελληνική διατροφή, για την αγροδιατροφική μας αυτάρκεια που είναι προϊόν της κρίσης, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο. Και θα συζητήσουμε και για το διατροφικό μοντέλο της χώρας, τι θα πρέπει να ακολουθήσουμε, τι θα πρέπει να κάνουμε, ποιες είναι οι προτάσεις που ενδεχομένως εμείς προτείνουμε για να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο το οποίο είναι έντονο. Αυτές είναι οι βασικές. Ο κύριος Κουρέτας σημείωσε ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν, το οποίο είχε να κάνει με την προμήθεια σιτηρών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, καταναλώνει περίπου 1.000 τόνους μαλακό στάρι για να γίνει ψωμί, λευκό ψωμί. Και από τους οποίους παράγει τους 250.000, οπότε 750 τους εισάγει το 1.000 τόνους. Αυτού η τιμή τους ήταν 170 ευρώ τόνος πριν τον πόλεμο, τώρα είναι 450 ευρώ από τη Βουλγαρία, Ρουμανία και κάποιες άλλες χώρες. Επομένως είμαστε εξαρτώμενοι, εάν επιδοτούσαμε να καλλιεργήσουν θα μας κόστιζε 120 εκατομμύρια αντί για 450. Άρα ένα μεγάλο ζητούμενο για να σχεδιάσει κανείς μια πολιτική και τώρα και πάντα σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα με τέτοια χαρακτηριστικά είναι πρέπει να κοιτάξει την αγροδιατροφική της αυτάρκεια. Αν δεν μπορείς να την πετύχεις, μετά είσαι στο έλεος του καθενός να σε εκβιάζει και να κάνει διάφορα παιχνίδια πάνω σου. Επομένως αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θέλει στρατηγική από τις κυβερνήσεις για να γίνει. Και διάφορα τέτοια πράγματα θα κουβεντιάσουμε για να δώσουμε το στίγμα που βρισκόμαστε και τι πρέπει να γίνει. Η φαρμακοποιός Ζωή Γενελέρ και συνεργάτης του κ. Κουρέτα ανέφερε ότι ο σκοπός τους είναι να δείξουν στον κόσμο πώς μπορούν να συνδυάσουν την αγάπη για το φαγητό με την αγάπη για την υγεία. Ο σκοπός μας θα είναι να δείξουμε στον κόσμο πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την αγάπη για το φαγητό με την αγάπη για το σώμα και για την υγεία μας. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο νομίζουμε. Αν το θελήσουμε, είναι θέμα μυαλού κυρίως. Αν το βάλουμε στο μυαλό μας,
τα εργαλεία υπάρχουν, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό θέλουμε να δείξουμε και γι' αυτό και θέλαμε να γίνει ανοιχτή λίγο η εκδήλωση για να περάσει περισσότερο κόσμο αυτό το πράγμα. Τίμησα τη μεγάλη εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μονοκκλησιά Σέρων, στον ομώνυμο εορτάζοντα Ιερό Ναό, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε το παραδοσιακό γλέντι που διοργάνωσε η τοπική κοινότητα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών της Μονοκκλησιάς Λυσιστράτη με παρουσίαση χορευτικών προγραμμάτων. Τίμησαν την μεγάλη εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μονοκκλησιά Σερών, στον ομώνυμο εορτάζοντα Ιερό Ναό. Παραμονή της μεγάλης εορτής τελέστηκε ο μέγας πανηγυρικός ασπερινός και αρτοκλασία παρουσία πλήθους πιστών. Στη συνέχεια ακολούθησε περιφορά της Ιεράς Εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της ΚΕΔΗ του Δήμου Σερών. Και Ορθοδόξων Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την Κομοπόλη και εν ωρία τάφτη, και πάντων των παρακολουθούντων την Θεία και Ιερά Λιτανία τάφτη. Παρόντες στο χθεσινό εορτασμό ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πυρόπουλος και ο Δήμαρχος Σερών Αλέξανδρος Χρυσάφης, οι οποίοι ευχήθηκαν και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, καθώς επίσης βουλευτές και αιρετοί της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είμαστε εδώ στη Μονοκκλησιά. Βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Πραγματικά σε ένα πολύ όμορφο χωριό. Ένα χωριό το οποίο πραγματικά έχω ζήσει και εγώ τα μικρά μου χρόνια πολλές φορές εδώ, δίπλα στον Προβατά γεννήθηκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους, στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες και να προχωρούμε έτσι κατευχήν. Κάποιοι περιμένουν με αγωνία και την εκδήλωση που θα γίνει μετά, γιατί θεωρούν ότι έχουμε επιστρέψει ξανά στα παλιά. Κοιτάξτε, όπως βλέπετε, η κανονικότητα έχει φέρει και κόσμο και συμμετοχή και φυσικά ακολουθούν και εκδηλώσεις. Πάντοτε και με τη βοήθεια του Δήμου βλέπετε ότι έχουμε ξεκινήσει και πραγματικά το χαμόγελο έχει επανέλθει. Πιστεύω ότι η κανονικότητα πλέον είναι το μέλλον μας. Μεγάλη γιορτή Γάλλου Κωνσταντίνου και Ελένης, μεγάλη γιορτή για όλο τον κόσμο, ειδικά όμως για αυτά τα χωριά τα οποία έχουν οι εκκλησίες Κωνσταντίνου και Ελένης. Χωριά τα οποία μετά από 2 χρόνια περιπέτειας επιτέλους αρχίζουμε και χαιρόμαστε μαζί με αυτούς. Χαίρονται οι άνθρωποι εδώ, γιορτάζουν, πανηγυρίζουν οι ναοί και ο κόσμος που επιτέλους βλέπουμε και πρόσωπα, βλέπουμε χαμόγελα, βλέπουμε και ανθρώπους που λαχταρούσαν να ζήσουν τέτοιες στιγμές. Και εδώ στη Μονοκκλησιά, σε ένα καθαρά προσφυγικό χωριό, ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει στο πετσί τους αυτόν τον ξεριζωμό, νομίζω ότι τέτοιες μέρες, τέτοιες γιορτές, οι πανήγυρες σε αυτά τα χωριά είναι κάτι μοναδικό. Ο Δήμος ήταν και θα είναι δίπλα σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Ενισχύουμε όλα τα χωριά στις εκδηλώσεις που κάνουν, γιατί είναι μετά από 2 χρόνια πραγματικά το λαχταρεί όλος ο κόσμος. Και νομίζω ότι χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε μαζί με αυτούς αυτή τη μεγάλη γιορτή.
Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, Κωνσταντίνους, Ελένες, Κωνσταντίνες, όλους τους αυτούς οι οποίοι γιορτάζουν, γιατί νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια έχει κάποιον Κώστα ή κάποια Ελένη. Σήμερα έχω τη χαρά να είμαι εδώ, στη Μονοκλησιά, που είναι ένα από τα δύο μου χωριά. Έλκω την καταγωγή μου από εδώ πέρα με τον πάπου μου και τη γιαγιά μου. Είναι όντως η πρώτη εκδήλωση που γίνεται μετά και τον COVID, με αφορμή την εορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Είναι μια μέρα γιορτής και χαράς για το χωριό. Θα πλαισιωθεί μετά από τη λειτουργία και την περιφορά της εικόνας και από μια σειρά από χορευτικές εκδηλώσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και φυσικά ένα γλέντι στο οποίο είναι καλεσμένοι όλοι οι σερεοί και οι κάτοικοι του χωριού. Και το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η περιφορά συνοδεύεται και από την Φιλαρμονική της Κεδής. Νομίζω είναι μια παράδοση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο χωριό. Καλούμε προφανώς όλους τους σερεούς κάθε χρόνο να τιμούν αυτή την εκδήλωση και χαίρομαι που είστε και εσείς εδώ πέρα μαζί μας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους, Κωνσταντίνους και Ελένες, να σας χαιρόμαστε. Στη συνέχεια ακολούθησε το παραδοσιακό γλέντι που διοργάνωσε η τοπική κοινότητα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών της Μονοκλησιάς Ηλισιστράτη, με παρουσίαση χορευτικών προγραμμάτων από τους φιλοξενούμενους συλλόγους γυναικών Προβατά και Ποντίων Λευκώνα, όπου στη συνέχεια ακολούθησε λαϊκή βραδιά με ζωντανή μουσική, πλούσιο μενού και απεριόριστο ποτό. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Είναι μια ξεχωριστή μέρα για το χωριό μας, το χωριό μας μικρό. Επιτέλους να βγούμε από 2 χρόνια φυλακή που ήμασταν, να βγούμε έξω να πάρουμε λίγο αέρα, να χορέψουν, γιατί είμαστε ένα γερασμένο χωριό. Δεν έχουμε νεολαία πολύ. Οι γυναίκες οι μεγάλες να βγουν έξω, να δουν τα συγκροτήματα, να κάνουν. Είναι η πρώτη εκδήλωση έτσι, η επίσημη. Η πρώτη εκδήλωση επίσημη μετά την αποφυλάκηση, να το πούμε έτσι. Το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει? Το πρόγραμμα είναι η περιφορά της εικόνας τώρα. Μετά έχει συνέθουσα την μεγάλη κινητική εκδηλώσεις σε 3 συγκροτήματα πολιτιστικά θα έρθουν να χορέψουν και μετά έχει το παραδοσιακό γλέντι. Από 2-2,5 χρόνια περίπου απουσία, σήμερα δειλά-δειλά κάνουμε την πρώτη μας εκδήλωση εδώ στη Μονοκλησιά. Γίνεται το πανηγύρι, τιμούμε τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης που γιορτάζει η ενορία μας. Περιμένουμε τον κόσμο να περάσουμε καλά. Θα γίνει περιφορά της εικόνας συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Σερών. Θα ακολουθήσουν τα χορευτικά συγκροτήματα που έχουμε και φιλοξενούμε και μετά θα γίνει ένα λαϊκό παραδοσιακό γλέντι στο οίκημα του χωριού. Τα χορευτικά συγκροτήματα από ποιες περιοχές είναι? Είναι από το Λευκώνα και από τον Προβατά. Και από ποιους συλλόγους? Σύλλογος Ποντίων Λευκώνα και Σύλλογος Γυναικών Προβατά. Χρόνια πολλά να κάνουμε και σε αυτούς που γιορτάζουν αύριο, Κώστα, Κωνσταντινιά και Ελένη. Η Εκκλησία μας τιμάει τους Κωνσταντίνου και Ελένης και μετά από 2 χρόνια είπαμε να κάνουμε και εμείς μια εκδήλωση δειλά-δειλά. Καλέσαμε όσο μπορούσαμε κόσμο. Έχουμε ωραίες εκδηλώσεις. Θα χορέψουν 2 σύλλογοι. Ήταν 3, ο ένας δεν μπορεί για δικούς του λόγους. Ήρθε η μπάντα, να είναι καλά, οι κηδείς μας τη στείλανε. Έχουμε ταβέρνες, έχουμε μουσική. Θα περάσουμε καλά. Τα μηνύματα που παίρνετε από τους κατοίκους, ποια είναι, το περιμένουνε? Πώς και πώς το περιμέναν οι άνθρωποι. Αλίμονο. Εδώ εμείς το περιμέναμε. Να είναι καλά, χρόνια πολλά και πάλι, υγεία, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Ναι, γιορτάζουμε, γιορτάζουμε. Πώς έτσι αισθάνεστε που σήμερα έχουμε και περιφορά της εικόνας, μετά θα... Πολύ όμορφα. Πανηγύρι. Το χωριό μας ήταν νεκρό. Δεν είχε κόσμο και αυτή τη χαρά που νιώσαμε τώρα δεν λέγεται. Ναι. Με την μουσική, με τον χορό του Ποντίου που θα γίνει, με όλα αυτά... Τα περιμένετε με αγωνία. Από το μεσημέρι βγήκαμε έξω για να δούμε. Και εσείς ήρθατε εδώ, περιμένετε να ξεκινήσει το γλέντι. Ακριβώς, ακριβώς. Περιμένουμε γιατί το χωριό μας κάποτε είχε μεγάλη ζωή. Πολλοί κόσμος, πολλά γλέντια. Και τώρα νεκρώθηκαμε, κοπέλα μου. Νεκρώθηκαμε. Είναι όλο παππούδες. Είναι όλο παππούδες. Ναι. Όμως εδώ οι κυρίες από το σύλλογο πάντα προσπαθούν να κάνουν. Ναι. Τα ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια. Αλλά δεν έχει κόσμο, κορίτσια μου, για να κινηθεί. Δεν έχει κόσμο. Αλλά μετά από 2 χρόνια έτσι κλεισούρα μέσα, αυτό σήμερα θα είναι. Αυτό ο κορονοϊός μας πέθανε, να ξέρεις. Υγεία να έχουμε, υγεία να έχετε. Και τα άλλα όλα διορθώνονται. Τι να κάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα γιορτάζει το χωριό, πώς αισθάνεστε που ξέρετε? Μεγάλη ευλογία, παιδιά, μεγάλη ευλογία. Μικρό χωριό, μεγάλη χάρη όμως των Αγίων. Εύχομαι να προστατεύει όλο το χωριό και όλους μας. Είναι ένα γεγονός που το περιμένουμε πραγματικά, δηλαδή, 1 χρόνο.
Με λαμπρότητα, κατάνοιξη και πλήθος πιστών πραγματοποιήθηκε ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και η περιφορά της ιερής εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο παρεκκλήσι στα Χρυσοχώραφα Σερών. Με λαμπρότητα, κατάνοιξη και πλήθος πιστών πραγματοποιήθηκε ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, καθώς και η περιφορά της ιερής εικόνας των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο παρεκκλήσι στα Χρυσοχώραφα Σερών. Το απόγευμα της Παρασκευής, αφού τελέστηκε ο μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος επί τη μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, ακολούθησε ομιλία από τον πατέρα Διονύσιο, πλαισιωμένο από κληρικούς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας που ακολούθησε γύρω από το παρεκκλήσι έγινε με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ηράκλειας και αιρετή του Δήμου. Χαρούπι, χαρουπάμελο και πετινέζι. Αυτά τα έχει αυτό. Εγώ του βάζω τυρί κότατζ με λίγο άνηθο ή αυγό με αβοκάντο ή γιαούρτι με μέλι. Και γίνεται της διαιτολόγου. Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο παξιμάδι. Δεν είναι παξιμάδι. Είναι παξαμάς. Αυτές οι μικρές, ζωηρές, δυνατές στιγμές, οι πολύτιμες, δεν θέλω να χάνονται. Για αυτές τις στιγμές, ασπίδα προστασίας μου, τα Sunny Pads, προσφέρουν άριστη απορροφητικότητα και αποδεδειγμένο περιορισμό των οσμών για έως και 8 ώρες. Μοναδική αίσθηση καθαριότητας που την αισθάνομαι. Sunny Pads, ασπίδα προστασίας σε κάθε πολύτιμη στιγμή. Supermarket Kansas. Κάθε μέρα κοντά σας, για κάθε σας επιλογή. Μέχρι την Τετάρτη, όλα τα ημίσκληρα τυριά Κοπής, 1 ευρώ φθηνότερα. Οι κρεοπόλες των καταστημάτων μας σας προσφέρουν κάθε μέρα το πιο εκλεκτό, ντόπιο ελληνικό κρέας και σας προτείνουν χοιρινό μπούτι και σπάλα χωρίς κόκαλο, το κιλό μόνο 5,40. Χοιρινά σουβλάκια με 5,95 το κιλό. Και κιμάς χοιρινός, μόνο 5,40 το κιλό. Όλα τα πορτοκάλια 20% πιο φθηνά. Αλλά και ποιοτικά αρτοποιήματα από το φούρνο μας το Καρβέλι. Ψωμί του τόστ, μικρές συσκευασίες και ατομικά τσουρεκάκια 10 λεπτά φθηνότερα. Βρείτε όλα τα προϊόντα του Φυλαδίου μας και πολλές ακόμη προσφορές στα καταστήματά μας, αλλά και με ένα κλικ στο kansas.gr. Supermarket Kansas. Όπως και αν ψωνίζετε, μόνο εδώ κερδίζετε. Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Η Επανάσταση του 1821 και ο Μανουήλ Παπάς» του Βασίλη Κάρτσου εχθές στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στην πόλη των Σερών. Παρουσίαση του βιβλίου «Επανάσταση του 1821 και ο Μανουήλ Παπάς» του Σεραίου συγγραφέα Βασίλη Κάρτσου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Θέατρου Αστέρια. Πρόκειται για μια ιστορική έκδοση 535 σελίδων για την Επανάσταση του 1821 και τον Εμμανουήλ Παπά. Για πρώτη φορά εσωματώνεται η Επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία στον αγώνα της Εθνικής Παλιγενεσίας. Οι συγητές ήταν ο Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο Γεώργιος Λεκάκης, δημοσιογράφος αρχαίων πολιτισμού και ο Βασίλης Κάρτσιος, ο συγγραφέας. Τώρα, αυτό το βιβλίο το είχα στο μυαλό πολύ καιρό, επειδή έχω ασχοληθεί
με όλες τις περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας. Έχω γράψει βιβλία για το Μακεδονικό αγώνα, βουλγαρικές κατοχές, κατοχή, εμφύλιο κτλ. Μικρασία, 22, αλλά αυτό το κράταγα για τα 200 χρόνια. Και βγήκε καλό, γιατί για πρώτη φορά βγαίνει βιβλίο μετά τη δημοσίευση από τον Βακαλόπουλο του αρχείου του Παπά. Το 1980 είχε δημοσίευσει ο αείμνηστος καθηγητής του αρχείου του Παπά και για πρώτη φορά ενσωματώνουμε την Επανάσταση στη Μακεδονία στην εν γέννη Επανάσταση του 21. Διότι δυστυχώς από τη Θεσσαλία και κάτω όχι μόνο δεν γνωρίζουν τον Εμμανουήλ Παπά, αλλά δεν γνωρίζουν ότι έγινε και Επανάσταση στη Μακεδονία. Είναι τραγικό βέβαια, αλλά δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου και γι' αυτό δεν υπάρχει και βιβλιογραφία που να περιλαμβάνει μέσα και την Επανάσταση στη Μακεδονία. Είναι μια ιστορική έκδοση και είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν θα πρέπει να λείπει από τις βιβλιοθήκες μας, όπως τόνισε ο κύριος Κάρτσιο. Είναι μια ιστορική έκδοση και σήμερα περιμένω πολύ κόσμο και είναι ένα βιβλίο το οποίο δεν θα πρέπει να λείψει από τις βιβλιοθήκες κανενός δημοσιογράφου της πόλης, των Σερών, και κανενός εκπαιδευτικού του νομού Σερών. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά κύριος Νότας σημείωσε ότι είναι περήφανος Δήμος που βοήθησαν στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Είμαστε και περήφανοι που ως Δήμος Εμμανουήλ Παπά βοηθήσαμε στο να εκδοθεί αυτό το βιβλίο που είναι το επιστέγασμα προσπαθειών του Βασίλη του Κάρτσιου για πολλές δεκαετίες. Και είμαστε και ιδιαιτέρως περήφανοι που ο συγγραφέας έλκει την καταγωγή του από το μόνιμο χωριό του Δήμου μας, τον Εμμανουήλ Παπά. Θεωρώ ότι ο Δήμος είχε δεσμευθεί ότι ένα σοβαρό κομμάτι της υποχρέωσής του προς τους συνδημότες του είναι εκτός από το να παράσχει τα βασικά για να διαβιούν σε ένα Δήμο που δίνει μια αξιοπρέπεια, θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να αναδείξουμε την προσωπικότητα, το ήθος, τις αξίες του μεγάλου εθνικού μας ήρωα, του Εμμανουήλ Παπά. Διαχρονικά όλες οι δημοτικές αρχές πήγαν προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες εντείνονται και όλοι μαζί στις ΣΕΡΕΣ κατορθώνουμε μέρα με την ημέρα να βάζουμε στο πάνθεο των εθνικών ηρώων, όπως είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Καρεσκάκης, ο Ανδρούτσος για την Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλάδα, να βάζουμε στο κάδρο επιτέλους και τον Εμμανουήλ Παπά, γιατί προς αυτή την κατεύθυνση στηρίζουμε και προβάλλουμε το έργο του κυρίου Κάτσιου για τον αρχιστράτηγό μας, τον Εμμανουήλ Παπά, τη ζωντανή ιστορία του Δήμου μας, ώστε να είμαστε πιο κοντά τόσο στους ανθρώπους του Δήμου μας, αλλά όσο και στην ιστορία. Ο κύριος Λεκάκης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι για τον Εμμανουήλ Παπά θα πήγαινε μέχρι και την Ανταρκτική. Για τον Εμμανουήλ Παπά θα πήγαινε και στην Ανταρκτική. Πιστεύω ότι είναι ένας από τους πλέον αδικημένους ήρωες της Ελληνικής Επαναστάσεως, αν όχι ο πιο αδικημένος. Είναι αυτός που κατεξοχήν αποδεικνύει η στάση του, η ζωή του και το μεγάλο κεφάλαιο που δαπάνησε για την Επανάσταση, ότι ο αγώνας δεν ήταν ταξικός, ήταν ολικός και πανεθνικός. Είναι αδικημένος, όπως είναι όλοι οι αδικημένοι οι Μακεδόνες ήρωες Επαναστάσεως. Δεν είναι μόνο στην Αθήνα, δεν γνωρίζουν τίποτα για τον Εμμανουήλ Παπά, αλλά μήπως γνωρίζουν για τον Φαρμάκη ή τον Ολύμπιο ή τους Λαζαίους, που και αυτοί πώς δώσανε και πόσα χρόνια πολεμούσανε. Πρέπει λοιπόν η ιστορία να ξαναγραφεί και προσπάθειά μας είναι και εμάς, σαν αρχαίων πολιτισμού, και εδώ με τους φίλους, γι' αυτό είμαι και εδώ, να ξαναμπούν αυτά τα ονόματα στα σχολικά βιβλία. Γιατί αν δεν ξυπνήσουμε τα παιδιά να το μάθουν, να τα μάθουν τα παιδιά αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε ελπίδα. Κειμένως με την έννοια ότι μια αθηνοκεντρική θεώρηση της ιστορίας τον άφησε στα πολύ ψηλά, που δεν ήταν βέβαια αυτή η θέση του, ούτε στον αρχικό σχεδιασμό της Επανάστασης, ούτε στον αρχικό σχεδιασμό της Φιλικής Εταιρείας, όπου κατήχε μια κεντρική θέση, επιφορτισμένος με το να διεξαγάγει την Επανάσταση στη Μακεδονία. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι ήταν, ας πούμε, στη μία από τις τρεις, ας πούμε, βασικές περιοχές, δηλαδή Νότιος Ελλάδα, Πελοπόννησος, ηγεμονίες που ήταν ο Ιψηλάντης, και αυτός ήταν εδώ στη Μακεδονία. Συνεχίζονται οι αποκομιδές ογκωδών στην πόλη των Σερών και, όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, στόχος τους είναι να φέρουν εις πέρας τα προβλήματα που υπάρχουν.
Τα ογκώδη αντικείμενα είναι σίγουρα μερικά από τα απορρίμματα που θα συναντήσουμε αυτές τις ημέρες στην πόλη των Σερών. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Καρακολίδης τονίζει ότι γίνονται αποκομιδές ογκωδών αντικειμένων, αλλά πρέπει να τους ενημερώνουν οι πολίτες για να γίνεται πρόγραμμα. Έχει κάποια ογκώδη αντικείμενα μέσα στην πόλη, τα οποία ενημερώνεται η υπηρεσία για να γίνει η αποκομιδή τους. Ορισμένες φορές δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Και υπάρχει και μια σειρά προτεραιότητας, αν είναι πολλά τα αιτήματα. Ο αντιδήμαρχος σημείωσε ότι προσπαθούν να μαζέψουν όλα τα ογκώδη αντικείμενα και να φέρουν εις πέρας τα προβλήματα που υπάρχουν. Προσπαθούμε να μαζέψουμε όλα τα ογκώδη. Το πρώτο φαινόμενο είναι ότι πολλές φορές δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ότι βγάζουμε κάποια ογκώδη. Είχαμε μπει και σε προχθεσινό δελτίο. Και το δεύτερο είναι ότι δεν γίνεται ένα αυτοκίνητο να κάνει 100 αιτήματα την ημέρα. Προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας όσο το δυνατό γίνεται τα προβλήματα που υπάρχουν. Τα αιτήματα που δέχονται σε σχέση με τον όγκο απορριμμάτων είναι ελάχιστα. Τώρα ο κόσμος ότι δεν συνενεί, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και εγώ ούτε μπορώ να το εξηγήσω. Εμείς έχουμε μια καταγραφή, υπάρχει το click and spot που από εκεί παίρνουμε τα αιτήματα είτε τηλεφωνικά, αλλά συνήθως τα αιτήματα που παίρνουμε αυτά είναι πολύ λιγότερα από την ενημέρωση που έχουμε. Η ενημέρωση είναι πολύ λιγότερη. Ο καθένας απορρίπτει τα ογκώδη αντικείμενα όπου τον βολεύει και καταγραφή γίνεται συνήθως είτε από καταγγελίες είτε από κάποιους ανθρώπους στους υπόπτες της καθαριότητας. Το τηλέφωνο που μπορούν να επικοινωνήσουν οι πολίτες είναι το 36170. Ναι, το τηλέφωνο είναι το 36170 και στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Σερών. Από εκεί και πέρα νομίζω πρέπει να υπάρχει και μια συνεννόηση με την υπηρεσία. Αν κατεβάσουμε όλοι τα ογκώδη που έχουμε σε μία μέρα, καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να γίνει η αποκομιδή τους την ίδια μέρα. Επεκτείνει τις δυνατότητές του το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας με τη δημιουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΙΠ. Στόχος είναι η επέκτασή του κεθείς, αλλά και εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του, όπως δήλωσε στην εκπομπή κάθε μεσημέρι με την Ελένη Μωραίτη, ο πρόεδρος του κεθείς Κορνήλιος Λαζαρίδης. Επεκτείνει τις δυνατότητές του το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας με τη δημιουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΙΠ. Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη ξεκινήσει και απαραίτητες μελέτες. Είναι το Κέντρο Θεραπευτικής Υπασίας το οποίο κατάφερε να γίνει γνωστό σε όλο τον πλανήτη. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να το επεκτείνουμε ακόμη περισσότερο. Με τη δημιουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΙΦ, κέντρο δημιουργικής αποσχόλησης των παιδιών και ατόμων με αναπηρία, όπως λέγονται το ΚΔΑΠ, και κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας, πάλι για παιδάκια τα οποία είναι αμαία. Οι ενέργειες τις οποίες κάνουμε ήδη το έχουμε προχωρήσει, άρχισαμε να κάνουμε μελέτη για να δούμε πώς θα συνδυάσουμε και τα δύο ταυτόχρονα. Ο στόχος είναι η επέκταση του κεθείς, αλλά και η εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Που θέλουμε να κάνουμε αυτό είναι αφενός μεν να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες του κεθείς στο συγκεκριμένο χώρο των ΑΜΕΑ, των παιδιών με ειδικές ανάγκες, και από την άλλη θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του κεθείς. Ξέρετε, το κεθείς λειτουργούσε συνέχεια με χορηγίες, με θελοντές, με χορηγίες, και επιδοτήσεις από το ίδιο την πολιτεία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε να είναι ακόμη σίγουρα τα πράγματα, και αν δεν υπάρχουν χορηγίες να μπορεί να συντηρηθεί. Στον χώρο του νέου σκοπού θα είναι το ΚΔΑΠ και το ΚΔΙΠ για να συνδυάζεται με τη θεραπευτική υπασία, καθώς θα φιλοξενεί και παιδιά από όλη την Ελλάδα. Να το δημιουργήσουμε στον ίδιο χώρο, στον χώρο του νέου σκοπού, για να υπάρχει και συνεργασία με τη θεραπευτική υπαρξία. Τώρα εδώ στο Κετής έρχονται άλλη θεραπεία από όλη την Ελλάδα. Σωστά. Και μάλιστα πρόσφατα και από την Κρήτη. Λέω το πιο απομακρυσμένο μέρος. Έτσι.
ο Δήμος εδώ μας παραχωρεί και ξενώνα που μπορούμε και φιλοξενούμε άτομα τα οποία έρχονται από μακριά, αν χρειαστεί να μείνουν 1, 2, 3 βράδια, και αυτό γίνεται δωρεάν. Τέλος, ο πρόεδρος του ΚΕΘΗΣ εξηγεί σε ποιο στάδιο βρίσκονται, καθώς κάλεσε όποιους μπορούν να προσφέρουν τη βοήθειά τους. Με μηχανικό, ο οποίος πρέπει να κάνει τη μελέτη, θα ακούσουμε το ύψος της μελέτης και μετά σε χρήματα εννοώ το ύψος της μελέτης. Και μετά από εκεί και πέρα θα αρχίσουν οι ενέργειες να δούμε πώς θα βρούμε αυτά τα χρήματα. Η ΕΝΕΣΕΡ βέβαια είπε ότι θα βοηθήσει για να μπούμε σε πρόγραμμα για να το κατασκευάσουν. Το ΚΕΘΗΣ θα συνδράμει. Ήδη εμείς καλούμε και από την δικιά στην εκπομπή θέλουμε και χορηγούς που να μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Για την αλλαγή προτεραιότητας στους κυκλικούς κόμβους, δηλαδή να έχει προτεραιότητα αυτός που βρίσκεται μέσα στον κυκλικό κόμβο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης, είχε κατατεθεί πρόταση πριν λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για την εξέλιξη αυτής της πρότασης μας ενημερώνει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων κ. Γιώργος Νυχτοπάτης. Για την αλλαγή προτεραιότητα στους κυκλικούς κόμβους, δηλαδή να έχει προτεραιότητα αυτός που βρίσκεται μέσα στον κυκλικό κόμβο, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης, είχε κατατεθεί πρόταση πριν λίγο καιρό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όπως εξηγεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, η απόφαση που θα πάρθει θα αφορά όλους τους κυκλικούς κόμβους του Δήμου. Βασικά έχουμε το εξής. Υπάρχουν κυκλικοί κόμβοι, οι οποίοι, μάλλον σε δρόμους, σε οδούς, οι οποίοι ανήκουν στο Δήμο Σερών, οι οποίες ανήκουν στο Δήμο Σερών, εκεί είναι εύκολα τα πράγματα. Υπάρχουν όμως και δύο κυκλικοί κόμβοι, για τους οποίους δεν είμαστε αρμόδιοι εμείς να αποφασίσουμε. Η τελική απόφαση φυσικά θα πρέπει να αφορά σε όλους τους κόμβους που υπάρχουν. Αλίμονο να παίρναμε και αυτό αποφάσισε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν, αν καταλήξουμε και σε αυτούς τους δύο κόμβους, οι οποίοι ήταν παλιά εθνική οδός, να μπορέσουμε να αλλάξουμε την προτεραιότητα, μόνο τότε θα προχωρήσουμε στην αλλαγή προτεραιότητα σε όλους τους κόμβους. Ο κ. Νυχτοπάτης τονίζει ότι δεν γίνεται μέσα στο Δήμο και οι κυκλικοί κόμβοι να έχουν διαφορετική προτεραιότητα. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Δεν γίνεται άλλοι κόμβοι στην πόλη, στο Δήμο, να έχουν άλλη προτεραιότητα, δηλαδή αυτοί που κινούνται μέσα στον κόμβο, και σε άλλους αυτοί που εισέρχονται στον κόμβο. Άρα λοιπόν θα περιμένουμε να δούμε αν η τελική απόφαση ισχύει για όλους τους κόμβους. Τέλος, παράλληλα προχωράει μελέτη για τους 9 νέους κόμβους στον Δήμο Σερών. Ότι προχωράει η μελέτη για τους 9 νέους κόμβους που θέλουμε να κάνουμε σε διάφορες περιοχές του Δήμου. Έχουν γίνει οι σχεδιασμοί. Προχωρά τώρα με την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο. Είμαστε σε φάση ότι σε σύντομο διάστημα να τελειώσουν οι μελέτες, άρα να προχωρήσουμε και στη δημοκράτηση αυτών των 9 κόμβων. Αυτή η κυκλική κόμβη είναι μέσα στην πόλη των Σερών ή και στα χωριά? Ο ένας είναι στο Λευκώνα, στην είσοδο από τη Θεσσαλονίκη, από εκείνη τη μεριά, κοντά στα γραφεία του ΑΕΔΕΣ, εκείνη την περιοχή, αν καταλάβει ο κόσμος, και οι υπόλοιποι είναι μέσα στην πόλη. Θα αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς συμπληρώθηκαν 103 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Έτσι θα περάσουμε να ακούσουμε τη γιαγιά Σοφία, 103 ετών, ποντιακής καταγωγής, να τραγουδάει στην κάμερα της τηλεόρασης επιλογές ποντιακά τραγούδια. Η γιαγιά Σοφία είναι από τα Κωτίωρα, που βρίσκονται στην παραλία της Μαύρης Θάλασσας, δυτικά της Κερασούντας, στο σημερινό Ορντού. Ήρθε μαζί με την οικογένειά της στην Ελλάδα όταν ήταν ακόμη μωρό και εγκαταστάθηκαν στο λιθότοπο Σερών. Αντά τη βαρέα γιαράμα έρθανε σοουταρέμα τόρτου στα παλικάρια γιαράμα. Έλα, έλα, μετε με μη σκοτώνω εμέ. Εμείς τώρα έχουμε Τούρξε τώρα εδώ στην Ελλάδα. Και να δεις πως τραγουδούν αυτό το τσέμι. Και λένε έρθανε στην Ελλάδα. Είναι η γιαγιά Σοφία, 103 ετών, και μας τραγουδάει το ποντιακό τραγούδι «Εκάηκεν το τσάμπασιν». Η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, και η αιωνόβια γιαγιά Σοφία, που φιλοξενείται την περίοδο αυτή στο Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ανανέωση,
λίγο έξω από τις Αίρες, ξεσκονίζει τη μνήμη της, φέρνοντας στην επιφάνεια μελωδίες του Πόντου, καθώς η καρδιά της χτυπά ποντιακά. Τραγουδώ, μάνα μου, τραγουδώ, τραγουδώ, τραγουδίας. Τα λαϊνέ τραγουδίας, τα λαμυρολογίας. Ο θάνατος και η ξενιτιά είναι το ίδιο πράγμα. Με την κάμερα της τηλεόρασης επιλογές είχαμε τη χαρά να τη συναντήσουμε. Πόσο χρονών είσαι, κυρία Σοφία? Δεν ξέρω τώρα πόσο είμαι. Μικρή παντρεύτηκα, 14 χρονού παντρεύτηκα. Κυρία Σοφία, είσαι πάνω από 100 χρονών? Είμαι. Η γιαγιά Σοφία είναι από τα Κωτίωρα που βρίσκονται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, δυτικά της Κερασούντος, στο σημερινό Ορντού. Ήρθε μαζί με την οικογένειά της στην Ελλάδα όταν ήταν ακόμη μωρό και εγκαταστάθηκαν στο λιθότοπο Σερών. Κυρία Σοφία, ορίστε. Από πού είσαι? Από την Ορτού. Πού αντίεσαι? Ήρθες εδώ στις Αίρες μωρό? Εδώ ήρθα μωρό. Πόσο ήσουν, σου έχουν πει πόσο χρονών? Ανάλογα τι θα ήμουν, 5 μήνου. Πόσα, ήρθες μαζί με τους γονείς σου, τα αδέρφια σου? Ήρθαν όλοι? Ήρθαν όλοι. Δεν έχασες κάποιον δικό σου στον ξεριζωμό? Όχι. Ήρθαν εδώ στις Αίρες κατευθείαν ή πήγανε πρώτα κάπου αλλού? Κάπου αλλού πήγαν, στο λιθότοπο. Στο λιθότοπο. Και μετά που πήγανε? Μετά, να, εδώ είναι. Τα χρόνια που έζησε η γιαγιά Σοφία ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά παντρεύτηκε. Έκανε 5 παιδιά και απέκτησε εγγόνια και δυσέγγωνα. Και εσύ παντρεύτηκες εδώ στην περιοχή εκεί στο λιθότοπο? Ναι. Πόσα παιδιά έκανες? 5. 5 παιδιά. Έχεις και δυσέγγωνα? Έχω. Έχω. Ήτανε δύσκολα τα χρόνια που έζησες? Δύσκολα ήτανε. Έζησες πολέμους, κατοχή? Αυτά κι είναι όλα να πεις, ζωντανία που θα μείνει. 5 παιδιά χρειάζεται. Μεγαλώνουν δύσκολα 5 παιδιά. Βέβαια. Και τα χρόνια εκείνα ήταν ακόμα πιο δύσκολα για τις γυναίκες. Εκείνα πιο δύσκολα, ναι. Οι μνήμες θολές με την πάροδο των ετών. Ωστόσο όμως παραμένουν ζωντανές. Όταν δουλεύατε τραγουδούσατε κιόλα? Βέβαια. Μπορείς να θυμηθείς ένα τραγούδι? Βέβαια. Να ηλίγινε τη μάνα που είσαι πολλά παιδιά, έναν εδέ και τον χαρότα, αλλά την ξενιδιά. Η ξενιδιά κι ο θάνατος, τα δύο έναν είναι. Νέζια ξαν και τερέσαν οι ξένοι διαβαρίεν. Μπράβο, κυρία Σοφία. Μπράβο, κυρία Σοφία. Σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο στούντιο. Τώρα στο νέο μας στούντιο. Βασιλέως Βασιλείου 4, Σέρες. Και σε αυτό το σημείο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης επιλογές ολοκληρώθηκε. Καλό σας βράδυ.